Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Όπως προαναγγείλαμε πριν από λίγο, επιστρέψαμε για το τελευταίο Fireside Chat της Εσπερίδας για τη Λειψιδρία που διοργανώνει το Open Digital Group εδώ στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Κύριε Κουτουλάκη, καλώς ήρθατε στην Εσπερίδα για τη Λειψιδρία. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα έλεγα ότι και επίκαιρο το ζήτημα, αλλά μπορούμε να κάνουμε και έναν απολογισμό πώς κύλησε αυτό το καλοκαίρι, που είναι αρκετά διδακτικό για όλους μας σε σχέση με τη Λειψιδρία και πώς αντιμετωπίσαμε το ζήτημα ή πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, η αλήθεια είναι αυτό. Πολύ ζεστό, πολύ θερμό και πολύ ξηρό. Λοιπόν, το πρόβλημα της Λειψιδρίας λοιπόν είναι εδώ, απειλεί όλη την Ελλάδα. Ακούσαμε και εσείς ακούσατε, παρακολουθήσατε εδώ την ημερίδα τι είπαν οι καθηγητές για το πρόβλημα της Λειψιδρίας και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Δεν είναι ίδιο το πρόβλημα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πού βρισκόμαστε με τα νησιά? Νομίζω ότι από τη φύση τους τα νησιά έχουν μια εγγενή αδυναμία. Η απομόνωση και οι ιδιαιτερότητες τα καθιστούν ιδιαίτερα σε όλα τα θέματα. Ιδιαίτερα στο κομμάτι του νερού, πέραν από την ανομβρία, τη Λειψιδρία και όλους τους όρους που ακούσαμε προηγουμένως, πάρα πολύ σωστά τοποθετήθηκαν και ο συνάδελφος Γενικός Γραμματέας, ο Πέτρος Βαρελίδης και οι καθηγητές, όλο το φαινόμενο σε ένταση στα νησιά. Φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις και πολλές αντιθέσεις που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη, το Ιόνιο, ενώ έχει τις κλιματικές εκείνες συνθήκες να επιβεβαιώσουν υψηλά ποσοστά, επειδή υπάρχουν βροχές, υπάρχουν νερά τα οποία χάνονται, που όμως ο τρόπος διαχείρισης εκεί μας έχει οδηγήσει να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικές συνθήκες. Είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ πολλές φορές, η Νήσηρος, και να έχει νερό, λόγω της ιδιαιτερότητας της γεωλογικής και το ηφαιστείο γενές, δεν μπορεί αυτό το νερό να είναι κατάλληλο. Επομένως, εκεί η λύση των αφαλατώσεων είναι αποκλειστική, ακριβώς για να μπορείς να παρέχεις πόσιμο νερό. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες σε κάθε νησί. Αυτό εντείνεται φυσικά και από τις δραστηριότητες και την εποχικότητα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι στα νησιά εκτός των άλλων προβλημάτων έχουμε και μία εποχικότητα. Άρα, καλοκαίρι. Άρα, εγώ ξέρετε, είμαι από την Τίνο, όπως σας έλεγα στο διάλειμμα. Οπότε γνωρίζω. Όλοι λοιπόν έλκουμε την καταγωγή μας στο τέλος από κάποιο νησί. Από κάποιο νησί, έτσι λέτε. Μακάρι. Απλώς είναι, τα νησιά δεν είναι το τριήμερο του καλοκαιριού που πάμε όλοι και γυρίζουμε. Σωστά. Είναι 12 μήνες και έχουμε να διαχειριστούμε το μόνιμο πληθυσμό και την εποχικότητα η οποία δημιουργεί εντάσεις. Εκεί λοιπόν οι Κυκλάδες είναι ένας πάρα πολύ ξηρός νομός της χώρας. Πολλά νησιά, όχι τόσο πολύ κάτοικοι, ωστόσο μεγάλη ξηρασία. Βλέπω ότι τουλάχιστον στην Τίνο, από όσο γνωρίζω, το πρόβλημα λύνεται με αφαλατώσεις. Μόνο με αφαλατώσεις τα βγάζει πέρα, ας πούμε, ο Δήμος το καλοκαίρι, που έχει να αντιμετωπίσει και τον δεκαπλάσιο κόσμο να εξυπηρετήσει από ό,τι το χειμώνα. Τελικά αυτό είναι το μέλλον, με τις αφαλατώσεις θα προχωρήσουμε ή υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορούμε να δούμε ή με τις αφαλατώσεις, αλλά είμαστε εντάξει με τις αφαλατώσεις σε όλα τα νησιά, χρειαζόμαστε περισσότερες? Οι αφαλατώσεις είναι μια ενδεδειγμένη λύση και μια τεχνολογία πλέον δοκιμασμένη αρκετά χρόνια. Έχει εξελιχθεί καταρχάς και ως τεχνολογία και ως λύση και έχει γίνει και πολύ πιο προσιτή. Εκείνο που θα επέστρεφα ως ερώτημα είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις αφαλατώσεις ή μόνο τα φράγματα ή μόνο τις γεωτρήσεις. Η απάντηση είναι ότι πλέον, και το είδαμε the hard way, ότι πρέπει κάθε τόπος που ειδικά όταν έχει έναν αυτοτελή χαρακτήρα, γιατί τα νησιά είναι υδατικά οικοσυστήματα από μόνα τους, είναι υδατικές ενότητες από μόνες τους, δεν ανήκουν σε ευρύτερες λεκάνες που μπορείς να μεταφέρεις νερό. Δεν είμαι φυσικά ο εξειδικευμένος να σας μιλήσω για αυτό, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα κλειστό σύστημα που μπορείς όμως να σχεδιάσεις με ένα κατάλληλο υδατικό προφίλ που πρέπει να δημιουργήσεις για να κατανοήσεις τι είναι αυτό που συνδέει την κατανάλωση με την προσφορά. Αν εκεί το μείγμα, το υδατικό, σημαίνει ότι πρέπει να έχω και μία αφαλάτωση και ένα φράγμα και 10 γεωτρήσεις και 5 δεξαμενές, τότε σημαίνει ότι θέλει καλό σχεδιασμό. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένας συνδυασμός κλιματικών παραγόντων, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, γιατί όντως η ανομβρία είναι ο κλιματικός λόγος, η Λειψιδρία θα λέγαμε ότι είναι η κακή διαχείριση ή ο ελλειμματικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το λίγο ή πολύ νερό που έχουμε. Γιατί νερό υπάρχει και όπου δεν υπάρχει μπορεί να δημιουργηθεί σε έκτακτες και ειδικές συνθήκες από τις αφαλατώσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη σχέση ζήτησης και προσφοράς. Υπόθηκε προηγουμένως, αλλά μάλλον πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Και αυτό είναι μια ευθύνη και της κεντρικής κυβέρνησης, που όμως έχει κάνει το homework που χρειάζεται. Υπάρχει εθνικό σχέδιο για το πόσιμο νερό, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει το κανονιστικό πλαίσιο, βελτιούμενο φυσικά, όπως ανέφερε ο συνάδελφος ο Πέτρος Βαρελίδης. Πρέπει να δούμε όμως εκείνοι που καλούνται να διαχειριστούν τον υδάτινο πόρο,
εάν εφαρμόζουν σωστά και αν αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Άρα υπάρχει και διοικητικό θέμα εκεί. Θα έλεγα πως χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Στους δικούς μας όρους το λέμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διακυβέρνηση του νερού, γιατί στο τέλος της ημέρας το κράτος παρέχει το πλαίσιο, τα εργαλεία και τις χρηματοδοτήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑ ή ο Τεχνικός Διευθυντής της ΔΕΙΑ πρέπει να δώσει την τεχνική λύση ώστε να μην αντιμετωπίζουμε ζητήματα λειψιδρίας. Χρησιμοποιήσαμε πολλά παραδείγματα. Ναι, είπατε την Τίνο, οι Κυκλάδες είναι χαρακτηριστικό. Είδαμε πολλές περιπτώσεις φέτος και κήρυξη σε έκτακτη κατάσταση. Η οποία κήρυξη έκτακτη κατάσταση, αν μου επιτρέπετε, οφείλεται σε κλιματικούς λόγους κατά ένα 20-30%. Όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με τη διαχείριση του προβλήματος και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, όταν κηρύσουμε την έκτακτη κατάσταση μετά από αιτήματα των ΟΤΑ, να είμαστε σίγουροι ότι αυτό εξυπηρετεί το σωστό σκοπό. Μια έκτακτη και ειδική συνθήκη. Γιατί αντιλαμβάνεστε το θέμα της εικόνας των προορισμών και ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό δεν πρέπει να μας οδηγούν σε λάθος αποφάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, να σας ρωτήσω, μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, στα νησιά. Στα νησιά έχουμε και το εξής, όπως είπατε, το θέμα της ζήτησης και της προσφοράς. Έχουμε το εξής παράδοξο, το περιγράψατε. Έχουμε έναν τόπο που το χειμώνα έχει 100 κατοίκους ή 200. Και οι ανάγκες του ενδεχομένως, ας πούμε, ονομαστικά είναι 100 κιλά. Ναι, ναι. Το καλοκαίρι μπορεί να χρειάζεται 2.000. 10.000, ας πούμε. Ακριβώς. Εκεί μπορεί να χρειαστεί να μπουν κάποιοι περιορισμοί, ας πούμε, όσον αφορά, δεν ξέρω εγώ τώρα, θα πω στις πισίνες ή σε τέτοια μέτρα. Θα έλεγα ότι οι πισίνες, ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και η εντολή, πρέπει να σας πω, κατεύθυνση είναι να δώσουμε κίνητρα ώστε να αξιοποιείται και περισσότερο το θαλάσσινο νερό. Σας είπε ο Πέτρος Βαρελίδης, αλλά θα έλεγα μην εστιάζουμε όμως σε αυτό που ενδεχομένως τηλεοπτικά να έχει ενδιαφέρον, ναι, οι πισίνες. Θα έλεγα ότι υπόθηκε και νωρίτερα. Ας αντιμετωπίσουμε λίγο τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το νερό που έχουμε. Έχουμε τις κατάλληλες δεξαμενές, συντηρούμε τις δεξαμενές, έχουμε αντικαταστήσει τα δίκτυα, έχουμε μειώσει τις απώλειες. Υπάρχουν νησιά που οι απώλειες του δικτύου είναι 40 και 50%. 40 και 50% όταν στην αρχή του συστήματος ξοδεύεις χρήματα για να παράξεις και στο τέλος φτάνει υπό πολλαπλάσιο αυτού που παρήγαγες. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και κόστος και στο τέλος δεν υπάρχει εξυπηρέτηση του πολίτη. 50% είναι μεγάλη απώλεια. Υπάρχουν δυστυχώς ακόμη και τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στα νησιά αρκετούς πόρους και ως Γενική Γραμματεία για την αντικατάσταση και κυρίως να στρέψουμε τους δημάρχους στο να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Το να προσθέσεις αφαλατώσεις ή το να σχεδιάσεις φαραωνικά έργα ταμιευτήρων ίσως να είναι σε ένα μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο σωστό, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσεις και τις απώλειες. Γιατί και οι πόροι δεν είναι ατελείωτοι. Και η εμπειρία δυστυχώς των ΟΤΑ και των ΔΕΙΑ δεν είναι τέτοια για να φέρουν εις πέρας. Αυτή τη στιγμή έχουν σωρεύσει χρηματοδοτήσεις γενναίες που ποτέ άλλοτε η ελληνική κυβέρνηση δεν διέθεσε για τα νησιά, που όμως δεν υπάρχει δυνατότητα από τους Δήμους. Πολλές φορές εμείς ως τα απορροφήσουν, λέει, εννοείται. Ακριβώς. Άρα το πρόβλημα είναι και η μη ετοιμότητα των ΟΤΑ να διαχειριστούν πόρους που έχουν. Άρα, εκεί όμως πρέπει να έρθετε εσείς σαν, ας πούμε, σαν ομπρέλα βοήθειας, γιατί οι ΟΤΑ μπορεί να μην έχουν ούτε τις δυνατότητες, ούτε τους ανθρώπους, να το πω εγώ, μήπως αυτό κεντρικά να γίνει σαν βοηθός, επικουρικά. Φαίνεται ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Ήδη εμείς ως Γενική Γραμματεία, ένας από τους ρόλους που έχουμε και στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό, μαζί και με άλλες κρατικούς φορείς, μπαίνουμε αυτό που λέμε ως διευθύνουσα υπηρεσία, τρέχουμε τους διαγωνισμούς, το έχουμε κάνει με το Καστελόριζο, με τους Λειψούς, με την Κίμολο, με το Αγαθονήσι. Συμβαίνει σε αυτούς που είναι αντικειμενικά αδύναμοι. Ένας Δήμος όμως, ο οποίος θα έπρεπε, ή μια ΔΕΙΑ, η οποία θα έπρεπε να εισπράττει και να έχει μια οικονομική αυτονομία για να μπορεί να προσλάβει και προσωπικό ή να προσλάβει ένα τεχνικό σύμβουλο για να υποστηρίζει, χρειάζεται να πάρει και ρωθές αποφάσεις. Επομένως, και μια αυστηρότητα, γιατί είναι εύκολο να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση για τα λάθη τα δικά μας. Χρειάζεται όμως να σχεδιάσουμε μαζί και αυτό είναι που κάνουμε με τα νησιά και είναι και ένας από τους ρόλους της Γενικής Γραμματείας να υποστηρίζει. Έχουμε άλλωστε διαθέσει πόρους για πρόσληψη συμβούλων σε πάνω από 25 νησιά και αυτό καταφέραν τα νησιά μαζί μας να κερδίσουν και να μην χάσουν χρηματοδοτήσεις. Αυτό γίνεται. Δεν σημαίνει όμως ότι λαμβάνονται πάντα οι σωστές αποφάσεις για τα σωστά έργα. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αφαλατώσεις ναι, σε συνδυασμό. Το παράδειγμα της Νάξου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο με κάποια παραδείγματα. Φυσικά, τα οποία θα είναι και πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Η Νάξου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην πράξη. Όπου εκεί έχεις μια ένταση του φαινομένου σε συγκεκριμένες περιοχές. Αντικειμενικά στη χώρα που βρίσκεται σε έναν άξονα μερικών χιλιομέτρων, όλη η τουριστική δραστηριότητα με τις τεράστιες απαιτήσεις του καλοκαιριού. Έχεις μια ενδοχώρα η οποία έχει επιφανειακά νερά, έχει υπόγεια ύδατα, αλλά χρειάζονται έργα να μεταφερθούν αυτά τα νερά. Και επίσης έχεις ταυτόχρονα μια υδροβόρο
αγροτική παραγωγή, όπου πρέπει να κάνεις μια καλή διαχείριση του νερού, γιατί η Νάξος πέρα από τον τουρισμό στηρίζεται και στην αγροτική παραγωγή. Άρα η διάκριση ίδρευσης και άρδευσης για τα νησιά είναι το ζητούμενο. Δυστυχώς έχουμε πολλές φορές κοινά δίκτυα. Αυτό για μένα και τον Πέτρο τον Βαρελίδη που το συζητάμε είναι το α και το ω. Να μπορείς να διακρίνεις την αγροτική παραγωγή από την υδροδότηση, ώστε να μην λειτουργεί το ένα εις βάρος του άλλου. Στην Άξο υπάρχουν δύο φράγματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το φράγμα της φανερωμένης και ο ταμιευτήρας των Εγγαρών, όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν αυτά γεμίζουν, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τη διαχείριση. Φέτος, εγκαίρως μαζί με το Δήμο και ο Δήμος, εμείς αδειοδοτήσαμε με fast track διαδικασία της αφαλατώσης, έπρεπε να μπουν φέτος εκτάκτως κάποιες αφαλατώσεις. Μάλιστα και σε σημεία ίσως και όχι τόσο όμορφα, αλλά έπρεπε. Ήταν πολεμικές οι συνθήκες. Ελήφθησαν όμως εγκαίρως οι αποφάσεις. Ζητήθηκε και η αύξηση των τιμών, των τιμολογίων. Ξέρετε, η ανάκτηση του κόστους. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Που σε κάποια μικρά νησιά θα το κάνει το κράτος, γιατί προφανώς δεν μπορεί ο κάτοικος του χειμώνα να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του τουρίστα το καλοκαίρι. Το κράτος μπαίνει εκεί και έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει αυτό το βάρος. Αλλά σε τουριστικές περιοχές πρέπει να συζητήσουμε για τον τρόπο ορθής διαχείρισης. Η Πάρος είναι πολύ καλό παράδειγμα, όπου έχει μπει στο στόχαστρο της επικοινωνίας, αλλά ξέρετε είναι από τις πιο καλές περιπτώσεις ορθής διαχείρισης, με μια ΔΕΗΑ που λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και διαχειρίζονται αυτή τη συνθήκη. Φυσικά πρέπει να δούμε τα θέματα της δόμησης, της εκτός σχεδίου δόμησης, το υδάτινο στοιχείο που μπαίνει στην αρχιτεκτονική που υπονοεί κολυμβητικές δεξαμένες βλέπε πισίνες. Και αυτό, μια και είστε για τις Κυκλάδες, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στα διατάγματα προστασίας των παραδοσιακών οικισμών και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και επειδή η Γενική Γραμματεία έχει και αυτή την αρμοδιότητα, δεν επιτρέπεται οι κολυμβητικές δεξαμένες. Άρα πρέπει να προσέξουμε τις παρεκκλήσεις που δίνονται από τα αρμόδια όργανα και ταυτοχρόνως όμως, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι το τουριστικό προφίλ των νησιών δυστυχώς ή ευτυχώς περιλαμβάνει και τις πισίνες, γιατί οι επισκέπτες μας δεν είναι εξοικειωμένοι σαν εμάς με τη θάλασσα και επιλέγουν ή θα επέλεγαν την πισίνα, να τους το προσφέρουμε αλλά με έναν τρόπο ώστε να συνάδει με την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το προφίλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, βάλτε και το κομμάτι του land use ως πολύ σημαντικό για τη συζήτηση για το νερό. Ωραία. Μιλήσατε τώρα για ανανεώσεις δικτύων, συντηρήσεις δεξαμενών, για έργα τα οποία τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι και τόσο σχετικός με το αντικείμενο, μου φαίνονται έργα τα οποία θέλουν ένα χρόνο. Δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή αύριο ή μέσα σε ένα χρόνο ή το 26 ή το 25 να είναι έτοιμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε το χρόνο να κάνουμε όλα αυτά τα έργα, γιατί βλέπουμε εδώ ότι το φαινόμενο εξελίσσεται ραγδαία. Δηλαδή, αν δεν βρέξει φέτος το χειμώνα, αν δεν χιονίσει φέτος το χειμώνα, πού θα είμαστε το χρόνο το καλοκαίρι? Οι δείκτες είναι εκεί. Οι δύσκολοι δείκτες είναι εκεί. Πάντα ήταν εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα δεδομένα ή δεν μοιράζονται οι φορείς στα νησιά τα δεδομένα και γι' αυτό έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες κεντρικά. Το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, κύριε Φώσκολε, να ξέρετε, στα νησιά, αλλά αθόρυβα τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη προστεθεί δυνάμεις στο συστήματα, έχουν ήδη επενδυθεί πόροι. Δεν θα μιλήσω για τις κεντρικές χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, που με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος πραγματικά έχουν καλύψει τεράστια κενά χρόνων. Εμείς με την καλή διαχείριση, την συνετή διαχείριση πόρων από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να προσθέσουμε 25 νέες αφαλατώσεις στα νησιά, να διαθέσουμε πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ για αντικαταστάσεις δικτύων και επισκευές έργων. Φαίνεται μικρός ο αριθμός, αλλά ξέρετε, η κλίμακα των έργων στα μικρά νησιά δεν συνδέεται με την κλίμακα μιας πόλης στην υπηρετική χώρα. Με 150.000 ευρώ σε ένα μικρό νησί στην Ανάφη μπορείς να αντικαταστήσεις το δίκτυο μέσα στην παλιά πόλη τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι μόνο ο όγκος του χρήματος και η ταχύτητα συνδέεται με τον όγκο του χρήματος, αλλά είναι να πάρθει η σωστή απόφαση για να γίνει το σωστό έργο. Μάλιστα. Πολλές φορές έχουμε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν διαχρονικά ως κράτος φαραωνικά έργα, μεγάλα φράγματα, τα οποία δεν είναι κακά τα φράγματα, αλλά να τα δούμε συνδυαστικά. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Φυσικά, άλλο η Κρήτη, άλλο η Ανάφη, άλλο το Αγαθονήσι, άλλο η Κέρκυρα. Φυσικά. Άρα, εκεί η νησιωτικότητα ως τυπολογία είναι σημαντικό και γι' αυτό υπάρχει στενότατη συνεργασία του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα των νησιών και το one size fits all δεν δουλεύει εδώ. Επομένως, εδώ το μοντέλο που απλώς πρέπει να δούμε, είναι και το ενεργειακό κόστος. Αυτό θα ήθελα να προσθέσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα νησιά, είτε για τις αφαλατώσεις, είτε για τα δηληστήρια, είτε για τα αντλιοστάσια, διότι λόγω του αναγλύφου των νησιών, ξέρετε ότι ενεργοβόρο είναι και το δίκτυο.
τα αντλιοστάσια για να μεταφέρεις νερό στα διαφορετικά υψόμετρα, είναι και αυτό ένα κρυφό κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Και με την πρωτοβουλία για τα Greco Islands και με τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος με την αδειοδότηση των ΑΠΕ, νομίζω ότι θα διευκολυνθούμε πάρα πολύ για να μειώσουμε το κόστος και τους πόρους που επενδύουμε να είμαστε σίγουροι ότι πιάνουν τόπο. Τώρα, επειδή είπατε για το κόστος, θυμήθηκα ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης, είχε πρόσφατα προαναγγείλει ένα αρκετά φιλόδοξο έργο που, αν δεν κάνω λάθος, θα ενταχθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης για αντλησιοταμίευση. Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολη λέξη. Αντλησιοταμίευση, αφαλάτωση μια αντλησιοταμίευση στα νησιά. Αυτό. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το έργο, είναι ένα έργο το οποίο. Θα σας το απαντήσω στον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά επειδή συνεργαζόμαστε στενά, θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική λύση. Δεν είναι κάτι πολύ θεωρητικό, είναι κάτι πολύ πρακτικό, να ξέρετε. Λαμβάνει πόρους όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά από και το Ταμείο της Απανθρακοποίησης των Νησιών, που είναι ένας σταθερός πόρος που προέρχεται από το χρηματιστήριο ρήπων και το έσοδο που έχει η χώρα. Το είναι... Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο είναι λίγο διαφορετικό. Α. Είναι ξεχωριστός ειδικός πόρος. Δεν είναι ΕΣΠΑ, δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, είναι κάτι ακόμη πιο στοχευμένο που η επένδυση έχει ήδη συμφωνηθεί, νομίζω είναι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ο πόρος αυτός αρχικά για το σκοπό αυτό, όπου σε επιλεγμένες περιοχές λειτουργεί ταυτόχρονα ο ταμιευτήρας στη λογική και μια, θα το έλεγα, σαν μια ενεργειακή μπαταρία που θα χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο. Μπαταρίες είναι οι. Κοιτάω τον Πέτρο τον Βαρελίδη, διότι είναι ο γκουρού σε αυτά. Εγώ ως μηχανικός έχω αντίληψη γιατί έχουμε υλοποιήσει μικρότερα τέτοια έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μεσομακροπρόθεσμη λύση που πρέπει όμως ενδιάμεσα να δώσουμε απαντήσεις όπως δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ώστε το πρόβλημα φέτος να μην είναι τόσο οξυμένο. Πήρε μεγάλη διάσταση, ορθώς πήρε μεγάλη διάσταση, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι, όπως είπα νωρίτερα, οι κλιματικοί λόγοι, όπως πολύ όμορφα είπε ο κύριος καθηγητής νωρίτερα, είναι ένα κομμάτι. Το υπόλοιπο είναι η κακή ή μη ορθολογική διαχείριση του προβλήματος. Επομένως. Άρα εστιάσουμε και σε αυτό. Πάμε λίγο στη διαχείριση να εστιάσουμε και θέλω λίγο να σας πάω στο κομμάτι του τουρισμού. Γιατί στα νησιά ο τουρισμός είναι το νούμερο ένα. Και πλέον μιλάμε και για υπερτουρισμό. Ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του εδώ στο Βελίδιο, στα εγκαίνια της έκθεσης, να προαναγγέλει ένα τέλος κρουαζιέρας για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, το οποίο θα λειτουργεί ως αντικίνητρο για αυτά τα φαινόμενα που είδαμε το τελευταίο καιρό με τον υπερτουρισμό σε αυτά τα δύο νησιά. Εκεί λοιπόν, πώς η Λειψιδρία επηρεάζει τον τουρισμό και ο τουρισμός στη Λειψιδρία. Δηλαδή, είναι δύο φαινόμενα τα οποία, θέλω να πω, σε ένα νησί το οποίο δεν έχει αρκετό νερό, δεν είναι και πολύ ωραίο να πας να κάνεις τουρισμό, αλλά και απ' την άλλη, αν έχεις υπερτουρισμό και μεγάλη κατανάλωση νερού, έχεις Λειψιδρία. Άρα, είναι λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία, δεν είναι. Είναι και κοντά με το αγωγό. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση. Επιτρέψτε μου όμως να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερτουρισμό για να τη συσχετίσω με τη Λειψιδρία. Ο υπερτουρισμός είναι μια έννοια που πρέπει να τη χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχετε δει διεθνώς τα κινήματα περί υπερτουρισμού, τα οποία έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια ένταση χωρική και χρονική της τουριστικής δραστηριότητας που δημιουργεί πιέσεις, αλλά αυτό είναι κάτι που το γνωρίζεις ή μπορείς να το προβλέψεις και να λάβεις σωστές αποφάσεις για τις υποδομές σου. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, η επιβολή του τέλους ανθεκτικότητος ή του ειδικού τέλους που ανακοινώθηκε δεν σχετίζεται για τις υποδομές του νερού. Όπως ξέρετε, οι τουρίστες κουραζιέρας είναι επισκέπτες ολίγων ωρών. Άλλες πιέσεις δημιουργούν ενδεχομένως. Ναι, φυσικά, ως παράδειγμα το έφερε. Στην ένταση ή στην αισθητική που δημιουργεί ή στην ένταση στα σκουπίδια κτλ. Κάτι που είναι πιο κατανοητό. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το οποίο ναι, πρέπει να ελέγξουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ σαφής κυβερνητική κατεύθυνση και με τον Πρωθυπουργό να είναι πολύ σαφής για την εκτός σχεδιοδόμηση, είναι για να μπορούμε να προβλέψουμε τις υποδομές και τη ζήτηση, θα πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε ποιος είναι αυτός που θα ζητήσει και να μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν φέτος κληθήκαμε να χαρτογραφήσουμε τον κίνδυνο αρχές του έτους για αυτό που ερχόταν, αυτό το οποίο αποτυπώσαμε στα στατιστικά μας μαζί με τους Δήμους, είναι ότι υπάρχει ένα κενό, ένα black box στην πληροφορία. Όταν έχεις κλίνες επίσημες ξενοδοχείων ή τα ενοικιαζόμενα που έχουν επίσημα σήματα, έχεις την απογραφή κατοικιών, μπορείς να εκτιμήσεις επακριβώς ποια είναι η αναγκαία ποσότητα νερού που θα χρειαστείς. Εκείνο που ήταν black box όμως ήταν τα Airbnb ενδεχομένως, αυτό που θα λέγαμε το μαύρο κομμάτι της εικόνας που δεν το γνωρίζεις. Ξέρετε, ένας κάτοικος έχει υπολογιστεί ότι περίπου 150 λίτρα είναι η κατανάλωσή του ημερησίως. Όταν καταλύεις ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων,
αυτό μπορεί να φτάσει στα 450 λίτρα, ειδικά αν αυτό περιλαμβάνει και πισίνες και τα λοιπά. Φυσικά. Η κλιμάκωση αυτή, επίσης, μια δευτερεύουσα κατοικία, για κάποιον που διαμένει στη δευτερεύουσα κατοικία, την εξοχική κατοικία, είναι περίπου 250 λίτρα. Όταν χτίζουμε σπίτια, τα οποία τα νοικιάζουμε ως πολύ καλές βίλες στο Airbnb, με μεγάλες πισίνες, πού θα τα κατατάσσατε? Στα 150 λίτρα του κατοίκου ή στα 450 του πεντάστερου? Του πεντάστερου, φυσικά. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Άρα και οι Δήμοι δεν είναι σε θέση να διαγνώσουν ποια είναι η ανάγκη που θα δημιουργηθεί. Τι θέλω να πω. Μπορείς να ξέρεις πόσους καλείς στο σπίτι σου. Αν καλέσεις περισσότερους, θα πρέπει να τους διαχειριστείς αντιστοίχως. Άρα καλή γνώση του χώρου, άρα δεδομένα, ώστε να μπορείς να σχεδιάσεις εγκαίρως. Δεν χρειάζεται να μπουν περιορισμοί που δημιουργούν ενδεχομένως ανάστροφο, αν θέλετε, κίνημα, αλλά να διαχειριστείς σωστά τα νούμερα που ξέρεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το αν πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα, ναι. Δεν είναι όλα τα νησιά όμως τα ίδια. Όχι, βέβαια. Έτσι, έχουμε νησιά τα οποία ενδεχομένως αναπτύσσονται ραγδαία με την οικοδομική δραστηριότητα. Ενδεχομένως έρχεται και η κατανάλωση η οποία βοηθάει του τουρισμού, αλλά η οποία αφήνει ενδεχομένως και τα υπολείμματά της πίσω. Θέμα καλής διαχείρισης του προορισμού είναι εκεί. Και άρα οι πόροι που ζητάς να είναι αυτοί που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και επίσης η εισπραξιμότητα. Το νερό σε τουριστικές περιοχές δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό. Πρέπει να προσφέρεται, δεν πρέπει να κόβεται η υδροδότηση, αλλά όταν καταναλώνεις πρέπει να πληρώνεις. Και να πληρώνεις αναλογικά. Και φυσικά υπάρχει το κοινωνικό κριτήριο, γι' αυτό και ως Γενική Γραμματεία έχουμε χρηματοδοτήσει ειδικά τα τελευταία χρόνια στα μικρά νησιά σχεδόν εξ ολοκλήρου το υπερβάλλον ενεργειακό κόστος, γιατί συμφωνήσαμε ότι τα μικρά νησιά και οι μικρονησιώτες δεν θα πληρώσουν καμία διαφορά ενεργειακού κόστους και άρα κρατήσαμε μαζί με τους δημάρχους χαμηλά τα τέλη. Ακριβώς για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μην αυξήσουν τις τιμές για τους μόνιμους αντίκους, αλλά σε μεγάλες καταναλώσεις να εισπράξουν. Και αυτό είναι μια διάσταση που πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, διότι όταν κάτι το πληρώνεις, μάλλον το εκτιμάς και περισσότερο, και εδώ πρέπει να έχει μια αναλογικότητα, προστατεύοντας όμως τα μικρά νησιά και τους μονίμους κατοίκους. Και τους ευάλωτους, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουτουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρέστε. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εδώ μαζί μας στην Εσπερίδα για την Λειψιδρία. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκδήλωσή μας. Ολοκληρώθηκε η Εσπερίδα για τη Λειψιδρία, εδώ που από το περίπτερο του Open Digital Group στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συζητήσαμε πολλά, αναλύσαμε το πρόβλημα, είδαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν έχει βρέξει η ανομβρία, αλλά είναι και η διαχείριση του νερού, δηλαδή το πώς διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες το νερό, οι διαρροές από τα δίκτυα τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, το πρόβλημα της άρδευσης από τους αγρότες, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλα θέματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα να λυθούν. Ήταν η Εσπερίδα για τη Λειψιδρία, powered by Siemens, εδώ από το περίπτερο του Open Digital Group στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η δική μας παρουσία εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να ήμασταν ενδιαφέροντες και χρήσιμοι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκδηλώσεις του Open Digital Group. Μείνετε συντονισμένοι.